Καλημέρα, Άννα. Σήμερα τα ξημερώματα, 4 άγνωστοι. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Μέχρι να το αποκαταστήσουμε, για να δοκιμάσουμε και πάλι, Μίλτο, σε ακούμε. Σήμερα τα ξημερώματα, Άννα, 4 άτομα τα οποία βρίσκονταν σε 2 οχήματα πλησίασαν στα διόδια της Αττικής Οδού στο ύψος του Ασπροπύργου. Εκεί βρισκόταν μία ταμείας των διοδίων και οι άγνωστοι δράστες προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρηματοκιβώτιο. Ωστόσο, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλο το βάρος του, δεν κατάφεραν να το σηκώσουν. Στη συνέχεια αφαίρεσαν το κινητό της νεαρής κοπέλας και αποχώρησαν με τα οχήματά τους. Φυσικά, οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για μία συμμορία που ενδεχομένως να συνδέεται και με άλλες ή να πρόκειται για τη συμμορία που κάνει αντίστοιχες ενέργειες στη Δυτική Αττική. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να ελέγξουν αν τα οχήματα ήταν κλεμμένα ή όχι. Και φυσικά ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις τις επόμενες ημέρες με αυτό το θέμα. Πάντως εκφράζονται φόβοι πως θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν ξανά και να σηκώσουν κάποιο χρηματοκιβώτιο. Θυμίζουμε φυσικά ότι πριν από μερικούς μήνες υπήρχαν αντίστοιχες πείρες και συμμορίες οι οποίες προσπαθούσαν να φέρουν χρηματοκιβώτια είτε από εταιρείες είτε ακόμη και από τα διόδια, όπως προσπάθησαν να κάνουν και σήμερα τα ξημερώματα. Λοιπόν, και για να δούμε τι άλλο συνέβη τη νύχτα που μας πέρασε. Αντίστοιχα. Είναι ιδιαίτερα σύνηθες, περιττό να το πούμε, το φαινόμενο των επιθέσεων, των ανατινάξεων των ATM πια. Αυτή τη φορά όμως, Άννα, είχαμε 3 εμπρισμούς σε 3 διαφορετικά σημεία. Δηλαδή, δεν ήταν η γνωστή μέθοδος διοχέτευσης αερίου που έχουν συνηθίσει οι δράστες για να φερούν χρήματα από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Αυτή τη φορά είχαμε σε 3 διαφορετικά σημεία στους Ζωγράφους, στον Ημιτό αλλά και στα Πετράλωνα εμπριστικές επιθέσεις. Με άγνωστο τρόπο, δράστες πλησίασαν στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και έβαλαν φωτιά. Καταστράφηκαν ολοσχερώς, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικές αρχές που προσπαθούν να δουν ποιο είναι το κίνητρο. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να δουν ποιο είναι το κίνητρο των δραστών και να δουν για ποιον ακριβώς λόγο έκαναν τη συγκεκριμένη επίθεση. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ασφαλής εκτίμηση και φυσικά θα βοηθήσουν πάρα πολύ το υλικό που υπάρχει από τις κάμερες ασφαλείας για να δουν αν οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους αλλά και να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να διαφύγουν. Εκτιμούν, Μίλτο, στην αστυνομία ότι πρόκειται για μια συντονισμένη επίθεση αφενός λόγω του τρόπου αλλά και ως προς τη διαφορά ώρας μεταξύ των επιθέσεων. Εκτιμούν πως πρόκειται για κάποια συντονισμένη ενέργεια που στόχευε στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης συγκεκριμένης τράπεζας. Μάλιστα. Και γι' αυτό φυσικά προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και πάλι στη συνέχεια της εκπομπής.